Μαρία, δείχναμε και πριν τις εικόνες από την Μπέλα με τους αγρότες οι οποίοι με τα χωράφια τα πλημμυρισμένα που γίνεται χαμός. Και λέγαμε πριν ότι κάθε πράγμα στον καιρό ότι φωνάζουν όλο τον καιρό οι αγρότες. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Εξέφραζαν την απόγνωσή τους γιατί δεν έβρεξε τον καιρό που έπρεπε να βρέξει. Είχαν καταστραφεί πολλές καλλιέργειες από την ξηρασία. Και τώρα ξαφνικά εκεί που περιμένουν άλλες συνθήκες, βλέπουμε και τις εικόνες, έχουν πλημμυρίσει τα χωράφια τους. Είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι, πραγματικά. Όλο αυτό το διάστημα λέμε για τις βροχοπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι καθημερινό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περιοχή της Πέλλας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βρέχει καθημερινά και η προχθεσινή καταιγίδα με το πραγματικά πολύ νερό ουσιαστικά ήταν η σταγόνα. Πλημμύρισαν τα χωράφια. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ακόμη και με κουβάδες βγάζουν το νερό από τα χωράφια τους γιατί θα πρέπει να προχωρήσουν τώρα στη σπορά. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό δηλαδή θα είναι η περίοδος της σποράς μέχρι ακόμη 2-3 μέρες. Επί 10 μέρες όμως οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να περιμένουν, να στεγνώσουν τα χωράφια και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει και πότε αυτό. Οπότε ζητούν βοήθεια φυσικά και από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε μια περίοδο με υπηρεσιακή κυβέρνηση και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να βρουν και ακρή